Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, το κανάλι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς. Σας ευχαριστώ εσάς όλους τους συνδρομητές, αλλά και για αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τους πολλούς συνδρομητές που κάναν την εγγραφή τους. Σας καλωσορίζω στο κανάλι και σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Κανάλι λοιπόν Ακασταρό, εδώ στο οποίο κάνουμε αναλύσεις αστρολογίας, αριθμολογικές αναλύσεις, αναλύσεις ταρό, ρούνους κτλ. Στο κανάλι μου θα βρεις πάρα πολλά πράγματα. Επίσης μην ξεχάσεις, υπάρχει και το akastaro.gr, το site μου. Τι θα κάνουμε σήμερα? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η τέλεια εκδίκηση. Πώς θα πάρουμε την τέλεια εκδίκηση? Θα μου πείτε, μα καλά βρε Ακάς, τι είναι αυτά που λες? Μην μου πείτε ότι δεν έχετε βιώσει στο πετσί σας κάποια στιγμή να θέλετε να πάρετε μια εκδίκηση. Μη μου πείτε ότι δεν έχετε προδοθεί, ότι δεν έχουν υπάρξει άνθρωποι που θέλουν να σας βλάψουν, άνθρωποι που θέλουν να σας τσαλαπατήσουν πραγματικά κάτω, άνθρωποι που σας έχουν κοροϊδέψει, άνθρωποι οι οποίοι σας έχουν πληγώσει, άνθρωποι που σας έχουν πολεμήσει, άνθρωποι οι οποίοι σας έχουν αδειάσει. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε περάσει μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις και διαδικασίες. Μισό λεπτό να φτιάξω και λίγο, ωραία εδώ, την εικόνα μου. Και πώς θα εκδικηθούμε? Θα δείτε όμως τι εννοώ. Έχω επιλέξει 4 κάρτες. Μείνετε λοιπόν στο βίντεο και αν είσαι καινούριος, για θες να δεις τη συνέχεια, φυσικά εννοείται και εσείς οι παλιοί κτλ. Κάντε το like σας, μπορεί να το μοιραστείτε και το βίντεο, να μιλήσετε γι' αυτό. Αν είσαι καινούριος, έλα στην παρέα μας, κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα, τέτοια όμορφα ψαξίματα. Λοιπόν, εννοείται ότι η τέλεια εκδίκηση δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να πηγαίνει στο μυαλό σας και να νομίζετε. Σημαίνει ότι δεν θα χειροεκδικήσουμε, σημαίνει ότι δεν θα εκδικηθούμε με άσχημο τρόπο, δεν θα βλάψουμε εμείς κάποιον άνθρωπο. Και ο λόγος είναι ότι εμείς είμαστε διαφορετικές ψυχές. Όχι ότι διαφέρουμε, δηλαδή δεν είμαστε ίσοι, αλλά η ψυχή μας όμως αναζητά άλλα πράγματα. Δεν αναζητά δικαιοσύνη. Αναζητά. Πόσες φορές έχουμε πει Θεέ μου, ή κάπως με κάποιο τρόπο να υπάρξει δικαίωση σε μια αδικία την οποία έχουμε βιώσει? Πόσες φορές θέλουμε εμείς να είμαστε οι νικητές και όχι οι ιτημένοι και να δούμε τον εαυτό μας σε μια διαμάχη να νικάει τελικά? Πόσες φορές δεν θέλουμε να δούμε τους αντιπάλους μας ή τον εχθρό μας να πέφτει από τη θέση του, από τη θέση ισχύως και να γκρεμίζεται? Και πόσες φορές δεν θέλουμε να έρθει ως χέρι Θεού η θεία κρίση, σαν Δευτέρα Παρουσία ας το πούμε, και να έρθει να δώσει επιτέλους, να εξισορροπήσει τις καταστάσεις και επιτέλους να έρθει η ηρεμία, η ισορροπία και εκεί και η δικαίωση. Και εδώ η κρίση, η τελική κρίση. Πόσες φορές λέμε εγώ είμαι καλός, ο άλλος είναι κακός, το ένα το άλλο? Ναι, ισχύει. Όπως ισχύει, φίλες και φίλοι, και το εξής. Έχετε παρατηρήσει κάποιους σκληρόπετους ανθρώπους? Σκληροί άνθρωποι, σκληροί όμως ενώ στην ψυχή και στην καρδιά, οι οποίοι δεν σκέφτονται τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και ζουν και πολλά χρόνια. 90, 100 χρόνια και έχουν κάνει του κόσμου τα έσχη. Και θα μου πείτε, αυτούς δεν τους αγγίζει ο νόμος. Ενώ δηλαδή ο πνευματικός νόμος, ο καρμικός νόμος. Αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει εξήγηση φίλες και φίλοι μου, όμως δεν σας τη δώσω στο σημερινό βίντεο. Θα το δούμε σε κάποια άλλη στιγμή, σε ένα άλλο βίντεο, όπου θα είναι και πιο αρμόδιο. Αλλά ναι, συμβαίνει όμως. Συμβαίνει οι πιο σκληροί άνθρωποι να ζουν περισσότερο. Δεν είναι αυτό βέβαια γενικός κανόνας, έτσι. Υπάρχουν φυσικά εννοείται και εξαιρέσεις, αλλά σαν γενικό κανόνα είναι αυτό που λέμε: οι νέοι φεύγουν πολύ νωρίς, οι ευαίσθητοι φεύγουν πολύ νωρίς και οι σκληροί παραμένουν στη γη, σε αυτή την ενσάρκωση. Γιατί όμως να συμβαίνει αυτό? Να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι πίσω από κάθε έκφραση ανθρώπινη, από κάθε διαφορετικό πρίσμα, υπάρχει θεία βούληση. Υπάρχει φυσικά και η ανθρώπινη βούληση, αλλά υπάρχουν οι κανόνες, οι θεϊκοί, οι πνευματικοί, ας το πούμε, που είχαν ανακαλυφθεί και από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι απαντάνε σε αυτά τα θέματα. Να σας πω όμως το εξής. Αν τα δούμε εδώ πέρα τα χαρτιά, θα λέγαμε ότι αν θέλουμε να κάνουμε ηρεμία με τον εαυτό μας, η καλύτερη εκδίκηση, η τέλεια εκδίκηση είναι η εξής. Εννοείται ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα εδώ είναι θα επιλέξετε κάρτα. Έτσι, πρέπει να επιλέξετε κάρτα. Ξέρω, θα μου πείτε, θέλω να επιλέξω όλες τις κάρτες. Οκ, εγώ το αφήνω σε εσάς. Θα το δούμε, αφήστε το να δείτε πώς θα εκδηλωθεί. Όμως θέλω να κάνω μια εισαγωγή και να πω κάτι πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου, γιατί θα βοηθήσει και τη συνέχεια και του βίντεο, ας το πούμε, και της ιστορίας μας.
Υπάρχει κάρμα, η δικαιοσύνη, η οποία αποδίδεται από την ίδια τη ζωή, από το ίδιο το κάρμα. Θα εξισορροπήσει όταν έρθει η ώρα και η στιγμή, όταν πρέπει. Πολλές φορές εμείς ζητάμε άμεση επίλυση εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν γίνεται έτσι. Οπότε αυτό το οποίο μας λέει αυτή η πνευματική κάρτα είναι πάψε να ασχολείσαι, συνέχισε την πορεία σου, ο χρόνος θα δώσει το κάρμα και τη δικαιοσύνη, κανένας δεν τη σκαπουλάρει, κανένας δεν ξεφεύγει από το κάρμα, αργά ή γρήγορα. Όμως έρχεται όταν πρέπει να έρθει, ακόμα και όταν μπορεί να πάρει και κάμποσο χρονικό διάστημα. Να ξέρετε ότι αυτή η ίδια η ζωή, το ίδιο το κάρμα, μας φροντίζει ώστε κάποιοι να καταλάβουν τι έχει συμβεί και κάποιοι άλλοι, μάλλον κάποιοι, ναι, να καταλάβουν τι έχει συμβεί και να αποδοθεί η δικαιοσύνη τους. Δεν μας αφήνει έτσι. Ένας πνευματικός νόμος. Δεν μας αφήνει έτσι. Αργά ή γρήγορα έρχεται και εκδηλώνει την διάστασή της. Το επόμενο. Το επόμενο είναι σταμάτα να έχεις αιμονή. Σου κάνανε, τι σου κάνανε, τι έγινε, πώς έγινε, σε απάτησε, δεν σε απάτησε, σε θέλει, δεν σε θέλει, δεν σε γουστάρει, διαζύγιο, χωρισμός, αντιζηλίες, προβλήματα στις, όχι μόνο στις σχέσεις, στις συνεργασίες. Μην ασχολείσαι. Σταμάτα να ασχολείσαι. Προχώρα στη ζωή σου. Διότι η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο είναι να τον βγάλεις από τη ζωή σου. Το επαναλαμβάνω, η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο είναι να τον βγάλεις από τη ζωή σου. Μη δίνεις ενέργεια. Διότι η ενέργεια κλέβει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά χαίρονται να σου κλέβουν την ενέργεια. Όσο περισσότερο σε ταπεινώνουν, όσο περισσότερο σε βρίζουν, όσο περισσότερο σε ελέγχουν, όσο περισσότερο γίνονται βίαιοι, οξύθυμοι, τοξικοί, τόσο περισσότερο βλέποντας αυτή τη διαδικασία και είναι χαίρονται και παίρνουν την ενέργεια. Αυτό συμβαίνει παντού. Υπάρχουν πραγματικά βαμπύρ, υπάρχουν πραγματικά βρικόλακες ενέργειες, όπου ρουφάνε πραγματικά την ενέργεια σαν τρελή. Ένας τρόπος για να ρουφήξουν ενέργεια και ένας τρόπος για να ελέγξουν, να σε ελέγξουν, είναι μέσα από το φόβο. Είναι γεγονός, μέσα από το φόβο. Πάνω χάρη, αν δεν το κάνεις θα σε απολύσω, έτσι. Ή αν δεν το κάνεις θα σε χωρίσω. Εκβιασμός. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα, είναι μια μαύρη τρύπα. Σου κλέβει λοιπόν, σου κλέβει την ενέργεια, αλλά σου κλέβει και το μέλλον. Το επόμενο είναι, ψάξε να βρεις το δικό σου σκοπό, τη δική σου ευτυχία. Αν δεν αλλάξει, ξέρεις ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν στη ζωή. Κάποια πράγματα γκρεμίστηκαν, έτσι. Όμως, η χειρότερη εκδίκηση πάλι που μπορείς να δώσεις έναν άνθρωπο, είναι να σε βλέπουν εσένα ότι, παρόλο που είσαι εσύ που μπορείς να γκρεμίστηκες, συνεχίζεις και δεν μασάς και συνεχίζεις να βρεις, να αναζητήσεις την ευτυχία σου. Αυτό που σε κάνει χαρούμενο χαρούμενη. Την αγάπη σου. Πρέπει να μάθεις να χαίρεσαι από τα πράγματα, ακόμα και όταν είναι πολύ δύσκολα, όταν η ζωή φέρνει όλες τις δυσκολίες και τις αναποδιές και σου φέρνει αναποδιές σε οτιδήποτε, δεν πρέπει να κάνεις τη χάρη πραγματικά σε κανέναν την ευτυχία σου. Πάνω σχαρίζει σε μια δουλειά η οποία σε πιέζει πολύ, υπάρχει πολύ κακό περιβάλλον, υπάρχει κακός προϊστάμενος, διευθυντής, δεν ξέρω τι, κακό αφεντικό. Θα τον έχεις 8 ώρες, 9 ώρες, 10 ώρες ή όσο είναι, όσο δουλεύεις. Θα τον κουβαλάς και στο σπίτι σου. Θα τον κουβαλάς και στη σκέψη σου. Θα τον κουβαλάς και στα όνειρά σου. Ή θα τον ή θα την. Είναι δύσκολο, λέω, δεν είναι εύκολο φυσικά. Αλλά όταν ξεκινήσεις την προσπάθεια να ενδυναμωθείς, να μην δίνεις τόσο σημασία, να προχωράς, δεν σημαίνει ότι θα γίνεις απαθής. Δεν σημαίνει ότι θα δίνει σημασία με την έννοια ότι δεν με ενδιαφέρει αυτά που λέει. Προχώρα. Ναι, προχώρα. Το επόμενο είναι η κρίση. Λοιπόν, η κρίση λοιπόν είναι ιδιαίτερο χαρτί. Έχει να κάνει και εδώ με την δικαιοσύνη, όπου επιτέλους οι καλοί και οι κακοί ξεχωρίζουν. Εδώ όμως σου λέει για κάτι άλλο. Σου λέει για αυτοκριτική. Σου λέει τι έγινε στη ζωή σου. Γιατί το επέτρεψες. Αναρωτήσου, εμπιστεύτηκες λάθος ανθρώπους,
Προδόθηκες από λάθους ανθρώπους, μήπως όμως αυτό ήταν, έβλεπες τα σημάδια, γιατί εδώ σου μιλάει και για σημάδια. Έβλεπες τα σημάδια, αλλά δεν έδινες ιδιαίτερη σημασία. Έβλεπες κάποιους ανθρώπους όντως να είναι εναντίον σου, αλλά εσύ έλεγες δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλεγες εσύ, ας μιλήσω μωρέ μαζί του, ας συζητήσω λίγο μαζί του, και κουβέντα και κουβέντα και κουβέντα, και εκεί που νόμιζες ότι ήταν με το μέρος σου, τελικά σε προδώσανε. Γιατί συμβαίνουν αυτά. Εδώ σημαίνει ότι κάπου πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δική μας αυτοκριτική. Έτσι λοιπόν η τέλεια εκδίκηση θα φτιαχτεί με έναν τέτοιο τρόπο, μέσα από τη σοφία λοιπόν των Ταρό, μέσα από τη σοφή συμβουλευτική τους, ώστε να μας δώσουν δύναμη για εμάς όλους που έχουμε εξαπατηθεί, μας έχουν κοροϊδέψει, μας έχουν φερθεί ύπουλα, μας έχουν φερθεί περίεργα, μας έχουν φερθεί άσχημα, μας έχουν βρήσει, μας έχουν υποτιμήσει. Τι πρέπει να κάνουμε σαν συμβουλευτικό για να πάρουμε πραγματικά την τέλεια εκδίκηση. Κανονικά θα έλεγα να επιλέξετε μία κάρτα, γιατί τα νοήματα είναι πολλά και σημαντικά. Όμως δεν μπορώ να σας σταματήσω, ούτε μπορώ να εμποδίσω αν κάποιος θέλει να επιλέξει και δεύτερη κάρτα και τρίτη ίσως κάρτα και τέταρτη κάρτα, διότι έτσι νιώθω κι εγώ. Προσωπικά κι εγώ μέσα μου, κάνοντας το λίγο βίωμά μου, θα επέλεγα κι εγώ και τις τέσσερις κάρτες, ας πούμε, για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα δικά μου θέματα, σε αυτά τα οποία εγώ θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά όμως, εγώ θα επιλέξω αυτή την κάρτα. Την πρώτη κάρτα, φίλες και φίλοι. Να αποδοθεί καρμική δικαιοσύνη σε αυτούς και σε αυτές όπου, ας το πούμε, μας πληγώσανε, μας πειράξαν, μας υποτιμήσανε. Ωραία, λοιπόν, αυτό το που θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. Μαζεύω αυτές για να έρθει αυτή η κάρτα ως κεντρικό σημείο, εδώ δηλαδή, εδώ και στον Ιερό Ναό της Δικαιοσύνης. Όχι αυτά τα χαρτιά, θα ανακατέψω με αυτά εδώ πέρα τα χαρτιά, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε λοιπόν τη διαδικασία μας. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ένα deck και μία Lenormand. Δεν θα χρησιμοποιήσω διάφορα, διότι αυτό ήταν, αν θέλετε, η δική μου διέστηση. Δεν πειράζει όμως, θα δείτε πώς θα πάρουμε τα μηνύματα. Είναι το ίδιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να δούμε τι έχουμε. Φυλακισμένοι. Νιώθουμε λοιπόν τις φυλακές, νιώθουμε το μυαλό μας να μας φυλακίζει από τις καταστάσεις που έχουμε περάσει, από τις δυσκολίες, από τους καυγάδες. Κοιτάξτε, να δείτε εδώ καυγάδες, ατυχήματα. Μην νομίζετε καμιά φορά προκαλούμε και τα ατυχήματα. Αν είναι να μην πάμε σε μια δουλειά, ή γίνεται ψυχοσωματικό έτσι, δηλαδή αν δεν θέλουμε να πάμε καθόλου σε μια δουλειά, μας πονάει το στομάχι, το κεφάλι κτλ. Το επόμενο μήνυμα που έρχεται να μας πει είναι η θλίψη και η στεναχώρια. Ναι, όλοι περνάμε μέσα από θλίψη. Είναι θέματα καρδιάς, είναι θέματα δυσκολιών, είναι θέματα που στεναχωριόμαστε. Κοιτάξτε εδώ τη θλίψη που έχουμε όλοι. Όταν άνθρωποι μας προδίδουν, μας στεναχωρούν, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, όταν κάτι χάνουμε. Και αυτό κυρίως που χάνουμε, δεν είναι τόσο πολύ, εντάξει, είναι και το υλικό κομμάτι, γιατί η προδοσία προέρχεται από όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι συγγενείς, μπορεί να είναι φίλοι, όλο αυτό. Αλλά, όπως και να είναι όμως, η προδοσία είναι βαρύτατη. Και το επόμενο είναι πολλές φορές στη μοναξιά. Πολλές φορές βέβαια είναι στην προσπάθεια προσαρμογής στις νέες συνθήκες με νέους ανθρώπους και μένοντας μόνοι μας. Και μάλλον το μήνυμα εδώ πέρα που βλέπω εγώ είναι ότι έχουμε δώρα, έχουμε κληρονομιά, μπορούμε να φέρουμε επιτυχίες, αλλά κυρίως και στις δικές μας ατομικές προσπάθειες ανακαλύπτοντας τον εαυτό μας. Ωραία λοιπόν, αυτό που θα κάνω θα τα πάρω, θα μαζέψω, να ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε το ρίξιμό μας. Θα ανακατέψω καλά, όσο ανακατεύω να σας πω ότι φίλες και φίλοι, αν είσαι καινούριο στο κανάλι, έλα, υποστήριξε το κανάλι, έλα να το μεγαλώσουμε, είναι σημαντικό, διότι έτσι δίνεις δύναμη και κίνητρο στο κανάλι να αναπτυχθεί και εγώ να βρίσκω θέματα. Και εσείς οι παλιοί που με στηρίζετε τόσο καιρό, με τόση αγάπη και σεβασμό, εννοείται, ξέρετε τη δουλειά σας, θα κάνετε like, κάντε σχόλιο παρακαλώ, είναι βεβαίως καλοδεχούμενα όλα τα σχόλιά σας, απαντάω αργά ή γρήγορα. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, επιλέγω. Πρώτη κάρτα είναι το παρελθόν μας. Το παρελθόν, μάλιστα. Το παρελθόν με τα όνειρα που κάναμε και δεν ήρθανε με τον τρόπο που ίσως εμείς θέλαμε. Το μέλλον μας λέει ναι, να τη δούμε αλλιώς τη δουλειά και θα χρειαστούν ίσως και κάποια πράγματα να δούμε να αντιληφθούμε.
Οι σκέψεις μας και το εξωτερικό περιβάλλον είναι δηλητήριο. Έχουμε περάσει μέσα από θανάτους κιόλας, πραγματικών προσώπων, τουλάχιστον μιλώντας για μένα, όπου μας έχουν στεναχωρήσει και είναι σαν να εκτίρουμε εδώ πέρα τον ίδιο το Θεό, τον ίδιο το θάνατο. Και αυτό που έρχεται στα πόδια μας να σταυρωθεί και να μας δώσει δύναμη είναι η πίστη. Πόσο δυνατές κάρτες έρχονται εδώ πέρα να μας δώσουν αυτή τη στιγμή τα μηνύματα, αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα λίγο να το αναλύσουμε. Εδώ ήδη έχουμε ένα οικοδόμημα. Εδώ το οποίο μας λέει είναι φυσικά εννοείται, υπάρχει ένα κληρονομικό χάρισμα, φίλες και φίλοι. Το καταλαβαίνετε, είναι η τύχη, έχεις τύχη, έχεις κάποιο χάρισμα. Ο καθένας μπορεί να το ανακαλύψει, άλλος έχει τη θεραπεία, τη διέστηση, τη τηλεπάθεια, το μαγικό άγγιγμα, το να καταλαβαίνει, τη διέστηση. Μπορεί ο καθένας να βάλει ό,τι θέλει εδώ πέρα. Όμως είναι 7 γενιές, προσέξτε 7 γενιές, από κάπου προέρχεται, από κάπου το έχουμε αρπάξει. Όμως αυτό το οποίο έρχεται εδώ πέρα να μας πει είναι ότι για να έχεις φυσικά τύχη, αλλά τα όνειρά σου όμως, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν διότι κάποιοι στα εμπόδισαν, μην κάνεις πίσω, διότι έχεις όλη τη δύναμη, έχεις Αφροδίτη στο Σκορπιό, όπου σημαίνει Αφροδίτη, σημαίνει μέσα από σχέσεις βαθύτερες, αλλά και μέσα από την ψυχή σου, μπορείς να αγγίξεις αυτό το οποίο σε αγαπάει και να πετύχεις τα όνειρά σου. Πρόσεχε όμως τι ονειρεύεσαι και τι εύχεσαι, έτσι. Εδώ πολλές φορές υπάρχει μια παγίδα. Να σας την εξηγήσω. Ευχόμαστε πάνω χάρη να μην μας απολύσουν από μια εργασία. Ξέρω ότι είναι οδυνηρό, ξέρω ότι ακούγεται και λίγο περίεργο. Να μην μας απολύσουν από μια εργασία, αλλά είναι χάλια, εντελώς χάλια. Και όταν γίνεται και μας διώξουν και το κάνουν δυστυχώς με πολύ άσχημο τρόπο, είτε μας κάνουν πόλεμο, είτε μας εκβιάζουν. Έτσι λέω ένα παράδειγμα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό κάνει κακό στην ψυχή μας. Και κρατιόμαστε και προσπαθούμε να κρατηθούμε από εκεί, να μην γίνει, να μην φύγουμε. Θεέ μου, κράτησέ με εκεί. Και στην ουσία μπορεί να είναι μια απελευθέρωση όλο αυτό για να βρούμε κάτι καλύτερο. Ναι, θα χρειαστεί χρόνο. Και μπορεί να βρεθεί κάτι καλύτερο, διότι εδώ σημαίνει ότι σε εσάς η εκδίκηση έρχεται μέσα από αλλαγές. Έρχεται μέσα από Ποσειδώνα, έρχεται μέσα από την ψυχή σας, έρχεται μέσα από ένστικτο, έρχεται μέσα από νερό, μέσα από αίσθημα. Μέσα από ιδιαίτερες διεργασίες. Αυτή εδώ πέρα η κάρτα συμβολίζει και τον Όντιν. Ίσως να μην το ξέρετε. Όντιν ήταν στους Βίκινγκς, να το πω έτσι, στους υπερβόρειους εκεί λαούς, όπου έμενε ανάποδα και κατάφερε να φτάσει στα 9 επίπεδα, στο πούμε, συνειδητότητας και να εμφανιστούν μπροστά του οι ρούνοι και να καταλάβει τη λειτουργία τους και όλες εκείνες τις ενέργειες και τα μυστικά της ζωής, τα οποία πώς λειτουργούν. Προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ είναι η σοφία. Εδώ η ζωή, αυτά που περάσαμε, η μεγαλύτερη εκδίκηση είναι ότι μάθαμε μέσα από αλλαγές, μέσα από δυσκολίες, μέσα από όνειρα τα οποία μπορεί και να μην πραγματοποιήθηκαν και αισθανθήκαν κάποιοι άνθρωποι εμπόδιο, αλλά η δικαιοσύνη έρχεται και σου λέει έτσι θα μάθεις. Έτσι θα αλλάξεις, έτσι θα μάθεις, έτσι θα μπορέσεις να πορευτείς και είναι από τις πολύ δυνατές κάρτες και δεν είναι τυχαίο διότι έχει και νερό που είναι και συνέστημα. Ξέρετε στη σημερινή εποχή τι είναι να παραμείνεις άνθρωπος? Είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Το να παραμείνεις άνθρωπος, να παραμείνεις με ψυχή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση της ανθρωπότητας, θα έλεγα. Ειδικά στη σημερινή εποχή που έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει με όλα τα προβλήματα της κοινωνίας και γενικά τα προβλήματα. Η σκέψη σου είναι ο θάνατος. Η σκέψη σου είναι ότι πολλές φορές έχεις συναντήσει το θάνατο. Τον έχεις δει με τα μάτια σου. Σε ανθρώπους που έχουν φύγει από κοντά σου. Και αυτό είναι ένα μέρος της αδικίας, έτσι. Λες γιατί βρε θάνατε αυτόν ή αυτήν. Όμως εδώ ο θάνατος, είπαμε, είναι και ο κανονικός, δυστυχώς. Δεν θέλω να γίνω κυνικός, αλλά είναι και οι δοκιμασίες. Πρέπει να μάθουμε στη ζωή ότι περνάμε κύκλους. Όσο περισσότερο προσαρμοστείς στα δεδομένα, στο γεγονός ότι η ζωή είναι μία έναρξη και ένα τέλος κύκλων, τόσο καλύτερο για σένα, διότι θα μπορέσεις να αλλάξεις τον εαυτό σου και να γίνεις, να κάνεις μία ειρήνη με την ψυχή σου. Ναι, πράγματα τελειώνουν. Σχέσεις τελειώνουν. Συνεργασίες με δουλειές τελειώνουν, αλλά κάτι άλλο αναγεννιέται όμως.
Πάντα, μα πάντα κάτι αναγεννιέται. Θέλω να δείτε μια λεπτομέρεια. Τον βλέπετε εδώ πέρα τον ήλιο, το φέρω πολύ κοντά. Εδώ είναι ο ήλιος. Καλά, zoom φοβερό. Τον βλέπετε τον ήλιο. Ανατέλει. Ο θάνατος θα φύγει, θα πάρει την πορεία του, θα φύγει. Και αν κάνουμε ένα χρονοδιάγραμμα, στο πούμε, δηλαδή αυτός φεύγει και ο ήλιος συγχρόνως αρχίζει και ανεβαίνει, φεύγει από το πλάνο θάνατος και μένει ο ήλιος μόνο. Στη συνέχεια, αυτό το οποίο λέει, η μεγαλύτερη εκδίκηση που μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε πίστη. Πίστη στο θεϊκό μας σχέδιο. Πίστη στις δικές μας δυνατότητες. Πίστη στο Θεό. Πίστη στην πνευματικότητα, πίστη στις δικές μας ενέργειες, πίστη στην αγάπη και τη σοφία. Που όταν κάποιος έχει σοφία και αγάπη στην καρδιά του, είναι αυτό που λένε ο Θεός, δεν τον αφήσει. Και συμβαίνει αυτό και πραγματικά το πιστεύω. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν αυτό χρόνια το ένα το άλλο, να σας πω όμως κάτι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν τη μία δυσκολία μετά την άλλη. Δηλαδή, τελειώνει μια δυσκολία, ξεκινάει μια άλλη. Εσείς μπορείτε να αντιμετωπίσετε μια δυσκολία που κρατάει χρόνια. Δεν υπάρχουν σε αυτό σταθερές. Όλα αλλάζουν, όλα είναι διαφορετικά για τον κάθε άνθρωπο. Όμως, εδώ σου λέει για μεγάλη καλοσύνη, έμπνευση και εσύ να φέρεσαι στους ανθρώπους με πολύ αγάπη. Και φυσικά είναι και μία κάρτα που σημαίνει και διδασκαλία. Εσείς λοιπόν που έχετε επιλέξει το πρώτο, ας το πούμε, πακέτο, με κάποιο τρόπο θέλει να σας μιλήσει για αυτές τις ιδιότητες. Σοφία, αγάπη, αλλαγές, ολοκλήρωση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση για κάποιον άνθρωπο. Μου πείτε, μα καλά, με σοφία πώς. Όταν ένας άνθρωπος γίνει πιο σοφός, μπορεί να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Όταν ένας άνθρωπος είναι πιο σίγουρος για τον εαυτό του και έχει πίστη, δεν τον ξεκουνάει τίποτα. Τι έλεγε ο Ιησούς, η πίστη μετακινεί μέχρι και βουνά. Ναι, υπάρχει συμβολισμός από εκεί πίσω. Αλλά θέλει να πει ότι όταν έχεις πίστη, τίποτα μα τίποτα, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να σε πειράξει. Έχετε εμπιστοσύνη στο κάρμα. Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, μάρε Θεέ μου, γιατί αυτόν είναι αυτή. Ή καμιά φορά που βλέπουμε και ειδήσεις και βλέπουμε κάποια πράγματα, μα γιατί να γίνει αυτό τώρα, τι έφταιγε ο άνθρωπος, τι... πόσο κακία. Κι όμως να ξέρετε ότι το κάρμα απαντάει πολλές φορές με ενεργειακό τρόπο. Προχωράει. Λοιπόν, σαχταπόδι. Λοιπόν, όποτε και όταν πρέπει. Λοιπόν, τώρα εγώ θα επιλέξω Λένορμαν για να έρθουν να πλαισιώσουν την πρώτη μας επιλογή. Η πρώτη επιλογή είναι ο φάρος, παιδιά. Μια πολύ όμορφη κάρτα. Ακούστε, προστασία από κάποια κρυφή δύναμη, αλλά και κάποιο μεγαλύτερο άτομο ή από το παρελθόν. Λοιπόν, η μοίρα θα οδηγήσει τα βήματά σας. Θα δούμε βέβαια και τις υπόλοιπες κάρτες, γιατί λέει αν έχεις δίπλα και τα λοιπά και τις υπόλοιπες. Εντάξει. Ο φάρος λοιπόν μας καθοδηγεί. Ο φάρος είναι φως. Ο φάρος είναι και για άλλους ανθρώπους, ρε παιδιά. Εσείς με τη σοφία σας, μην υποφέρατε, αλλά εσείς με τη σοφία την αγάπη σας οδηγείτε και κάποιους άλλους ανθρώπους και τη δική σας την ψυχή. Συνεχίζουμε. Το δεύτερο, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ένα λεπτό να το πιάσω καλά γιατί μου έχει ξεφύγει. Είναι το κλειδί. Το κλειδί λοιπόν είναι μια κάρτα επιτυχίας. Βλέπουμε, θα δούμε βέβαια και τις υπόλοιπες κάρτες, αλλά λέει εδώ λύση σε προβλήματα. Αν πέσεις, προσέξτε, σε δυσκολίες, λέει, εδώ βέβαια λέει δύσκολες κάρτες, αλλά εγώ σας λέω σε δυσκολίες, θα ξεπεράσετε τα προβλήματα. Ό,τι είναι κλειδωμένο ξεκλειδώνεται. Και φυσικά εννοείται κάποιος που δέχεται, ορίστε να το φέρω και κοντά, και πνευματική καθοδήγηση. Για να δούμε λοιπόν. Ωραία, το αφήνω εγώ εδώ πέρα. Στη συνέχεια λοιπόν. Η επόμενη κάρτα, να την πιάσω καλά, ωραία. Αχα, ωραία λοιπόν. Είναι η σελήνη. Θετικά, επηρεάζει θετικά κάθε κάρτα που είναι κοντά της, γιατί είναι μια κάρτα της τύχης, είναι μια καλή κάρτα. Φέρνει νέες ιδέες, ακούστε το αυτό, νέες ιδέες στη ζωή σας, έτσι. Και ευχάριστες προκλήσεις και προσκλήσεις. Εντάξει, αν πέσει σε ένα από τα τέσσερα χαρτιά για να δούμε εδώ, σύννεφο δεν έχουμε, τριφύλι δεν έχουμε, δρόμο, καρδιά, δακτυλίδι, όχι δεν έχουμε, δεν πειράζει όμως. Είναι ανεξάρτητη μια από τις πολύ καλές κάρτες και θέλει να σας μιλήσει για τύχη και για συνέστημα βεβαίως, έτσι και διέστηση. Για να δούμε και την επόμενη κάρτα. Και έχουμε, ω, τι ωραίο, έχουμε το σκύλο ρε παιδιά. Φίλος ή φίλοι, είστε πολύ αγαπητοί.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία για σας. Ακόμα και να έχετε πραγματικό σκυλάκι, έτσι, γατάκι, σκυλάκι ή δεν ξέρω τι άλλο, έτσι. Και σημαίνει βέβαια ότι πρέπει εσείς, άσχετα πώς σας φέρονται, να φέρεστε με σεβασμό, με ακεραιότητα, με ηθική. Ακόμα και όταν σας μειώνει, προσέξτε. Δεν εννοώ με την έννοια της ταπεινοφροσύνης, θα απαντήσετε. Αλλά θα απαντήσετε με έναν τέτοιο τρόπο, όπου ο άλλος να καταλάβει ότι εσείς δεν μασάτε. Εδώ λοιπόν έχουμε, προσέξτε να δείτε, πάρα πολύ όμορφα μηνύματα. Για σας λοιπόν του πρώτου, deck, φάρος, φως, κλειδί που ξεκλειδώνει, σελήνη και σκύλος. Και όχι μόνο αυτό, όνειρα, πίστη, σοφία και φυσικά εννοείται εδώ πέρα και δοκιμασίες, οι οποίοι όμως τελειώνουν οι δοκιμασίες. Θα τελειώσουν οι δοκιμασίες. Το αφήνω λίγα δευτερόλεπτα να το δείτε για να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ σημαντικές κάρτες, πολύ έμπνευση. Αυτή είναι ο τρόπος λοιπόν της δικιάς μας εκδίκησης. Εμείς θα εκδικηθούμε με άλλο τρόπο. Όχι με σκληράδα. Ωραία, φίλες και φίλοι, να τα μαζέψω. Τέτοια πράγματα κάνουμε εδώ. Αν είσαι καινούριος, τέτοια πράγματα κάνουμε. Έλα, αν είσαι καινούριος, καινούργια, αν βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή το κουτουπάκι, το κανάλι και σου αρέσει, έλα στην παρέα μας. Περνάμε καλά, περνάμε ωραία. Γράψε από κάτω. Ξέρετε, αν θέλετε, μπορεί να γράψετε και κάτω από τα βίντεο μου ότι α, είμαι καινούριος, είμαι καινούργια, ήρθα, είδα το κανάλι, μου άρεσε αυτό, δεν μου άρεσε εκείνο. Είστε ελεύθεροι να σας πω το εξής. Κάποιος είναι ελεύθερος να σχολιάσει ό,τι θέλει, να πει και το αρνητικό του. Θα παρακαλέσω όμως να γίνει κόσμια. Βρυσίδια, άσχημες λέξεις, δουλέματα, κοροϊδίες, ηρωνίες, λυπάμαι, αλλά δεν τα βλέπετε εδώ στο κανάλι, διότι αμέσως τα βγάζω και τα κάνω delete. Λοιπόν, ελάτε να συνεχίσουμε. Εδώ τι έχουμε, εδώ είναι η κάρτα της νίκης. Είναι εμείς που θέλουμε να νικάμε πάντα, αλλά δεν γίνεται σε αυτή τη ζωή να είμαστε πάντα νικητές. Όπως όλα στη ζωή, στον αθλητισμό παντού, δεν μπορεί μια ομάδα να νικάει συνέχεια. Όσο καλή και εξαιρετική να είναι, κάποια στιγμή θα χάσει. Έτσι και εμείς θα χάσουμε στη ζωή. Όσο καλοπροαίρετη, όσο και καλή και να είμαστε, ναι, θα αδικηθούμε. Είναι μια κάρτα αδικίας, είναι μια κάρτα που πολεμάμε και αδικούμαστε, έτσι. Είναι το 5 ξυφών, είναι η ήττα. Βέβαια, εδώ πάντα είναι μια διφορούμενη κάρτα που λέει ποιος είσαι τώρα, είσαι αυτός ή αυτός. Για να δούμε τι έχουν να μας πούνε λοιπόν τα χαρτιά μας. Για να δούμε τις συμβουλές. Για να δούμε πώς θα πάρουμε την τέλεια εκδίκηση εδώ μέσα από το 5 σπαθί. Τι έχουν να μας πούνε. Για να κόψω. Και τι έχουμε εδώ πέρα. Α, έχουμε μια σελήνη λοιπόν, θέματα ψυχής. Η ψυχή πονάει εδώ. Το συνέστημα. Και προσέξτε, εδώ σημαίνει για εσάς που επιλέξατε το δεύτερο deck, γυναίκα εχθρός. Ελκύεται λοιπόν εσείς με κάποιο τρόπο γυναίκες οι οποίες είναι εχθροί σας. Είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα. Εσείς θα το δείτε. Το επόμενο μήνυμα είναι, μάλιστα, πολύ καλό. Είναι καλό αλλά θέλει μία μικρή προσοχή, σας την εξηγήσω. Είναι ο Άσος Μπαστούνι. Πολύ καλή κάρτα είναι το νέο που έρχεται και οι αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε και τα καινούρια ξεκινήματα. Τι μας εμποδίζει? Ο Πλούτονας θέλει προσοχή. Ο Πλούτονας πάντα έχει να κάνει με την ψυχή, με τη σκοτεινιά της ψυχής, έτσι. Αν εσείς πάτε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, με δύναμη, με αυτό κτλ. Αλλά, όμως, όχι με τρόπο σωστό, τότε η δύναμη χάνεται. Το επόμενο. Μάλιστα, ένας μάγος. Εδώ προσέχουμε. Έχει βγει και ένας άντρας. Έχετε μια γυναίκα εδώ εχθρό, έχετε και έναν άντρα εδώ πέρα μάλλον εχθρό. Ο μάγος όμως εδώ δείχνει ότι δεν υπάρχει χρόνος, είναι ο Ερμής, επικοινωνία, πώς επικοινωνούμε, πώς τα κάνουμε, μιλάει για δύναμη και θέληση. Ή έλκεται ανθρώπους πολύ δυνατούς, οι οποίοι όμως μπορούν να σας χειριστούν, γιατί αυτός είναι πολύ χειριστικός, πάρα πολύ χειριστικός, έτσι. Κάνει αυτό που θέλει και δεν ακούει και κανέναν. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι μπορεί να γίνετε εσείς έτσι, να γίνετε δυνατοί δυνατές και να μπορέσετε να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να κάνετε αυτά τα οποία επιθυμείτε, πάντα όμως με δύναμη και θέληση, αλλά με θετικό τρόπο. Διότι εδώ είναι και το πεπρωμένο.
Και θέλει προσοχή, διότι όταν στο πεπρωμένο μπουν αρνητικές ενέργειες, τότε γινόμαστε έρμεα της μοίρας μας. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε. Εδώ έχουμε τώρα το παρελθόν. Το παρελθόν ήταν τα σχέδια που κάνατε και δεν βγήκανε. Αυτά τα οποία θέλετε να ολοκληρώσετε, στα οποία όμως και φίλοι οι οποίοι, προσοχή σε φίλους λέω εδώ, οι φίλοι οι οποίοι σας προδώσανε, μάλιστα. Θα τα δούμε όλα βέβαια, αλλά πάμε τώρα βήμα-βήμα να δούμε, να τα ανοίξουμε τις κάρτες, μάλιστα. Εδώ βγαίνει μια κάρτα για το μέλλον, η οποία είναι ένας άλλος άσος ξυφών. Είχε βγει πριν ο άσος μπαστούνι, ο άσος ξυφών. Εδώ είναι οι αλήθειες και η επίκληση που κάνετε εσείς πολλές φορές. Προσέξτε τι επίκληση κάνετε όμως. Σε ποιον και σε ποιους. Και σε ποιες διαστάσεις. Ναι. Είναι μια κάρτα η οποία μιλάει για να κόψουμε την αλήθεια. Δηλαδή να έρθει η αλήθεια και η αξία μας. Θέλετε να αναγνωριστεί η αξία σας από αυτούς οι οποίοι... Και η αλήθεια έτσι. Και η ειλικρίνεια και η αλήθεια από αυτούς οι οποίοι σας γέμισαν με μπαρούφες και ψέματα. Έχει να κάνει και με σχέσεις. Τι σκέφτεστε? Ξαναβγήκε ο μάγος. Δεν είναι τυχαίο. Ο μάγος σημαίνει ότι αυτό που σκέφτεστε είναι «Αχ, να είχα τη δύναμη να κάνω εκείνο». «Αχ, να είχα τη δύναμη να κάνω τ' άλλο». «Αχ, να είχα τη δύναμη να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα». «Αχ, να είχα κάποιες μαγικές δυνάμεις να μπορούσα να κάνω, ας πούμε, ένα μαγικό». Να σας πω εγώ ένα μαγικό που θα ήθελα να είχα. Θα γελάσετε, αλλά θα σας το πω. Όποιος περνάει με stop ή κόκκινο, θα ήθελα να είχα τη δύναμη του σκαλά τα λάστιχα με τη σκέψη μου. Ναι, αυτό θα ήθελα να κάνω. Το επαναλαμβάνω. Αυτό που θα ήθελα σαν... Καλά, θα ήθελα κι άλλα βέβαια, αλλά σαν νούμερο ένα, αν μου λέγε κάποιος, ρε παιδί μου, σου δίνω μια μαγική δυνατότητα, μια μαγική ικανότητα. Τι θα ήθελες να κάνεις? Αυτός που περνάει με κόκκινο και stop, είτε μηχανάκι είτε αυτό, χωρίς να πάθει τίποτα, θα ήθελα να του σκάσουν και τα τέσσερα ή και τα δύο λάστιχα εκείνη τη στιγμή. Τσουκ, ταυτόχρονα. Αυτό θα ήταν ωραίο κάρμα. Λοιπόν, και αυτό που έρχεται λοιπόν σας σταυρώνει, να το πούμε έτσι, στα πόδια σας και στα πόδια σας για να το καταφέρετε, απίστευτο τώρα, από τόσες κάρτες διάλεξα αυτή. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό μήνυμα, γι' αυτό ξαναβγήκε και δεύτερη φορά λοιπόν ο κρεμασμένος. Έχει να κάνει με το βλέπω αλλιώς τα πράγματα στη ζωή. Αλλάζω τις σκέψεις μου. Αν μείνετε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αιμονική, γίνεται αιμονική, αιμονικές, αχ γιατί μ' άφησε, αχ γιατί μ' άφησε, γιατί δεν με θέλει, γιατί δεν γίνεται η επανασύνδεση, γιατί, δεν θα προχωρήσετε, δεν θα προοδεύσετε, δεν θα προχωρήσετε. Πρέπει να αλλάξετε. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα μέσα σας για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε να κάνουμε τα όνειρα με τους φίλους που μας προδώσαν έτσι, με την επικοινωνία και τον κόπο που έχετε κάνει να χτίσετε κάποια πράγματα και ενώ εσείς κοιτάζετε το μέλλον, κάποιοι άλλοι σας το πριονίζαν. Αλλά έχετε μεγάλη δύναμη. Μπορείτε να φέρετε το καινούριο στη ζωή σας, έχετε πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί εδώ έχετε πολύ μεγάλη αξία. Είστε ειλικρινείς και με την ειλικρινιά σας, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού, γιατί έχετε ικανότητες και θα δικαιωθείτε. Θα δικαιωθείτε. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, κάποια στιγμή θα δικαιωθείτε στη ζωή σας. Εδώ βέβαια δεν λέει ακριβώς πότε, και έχουμε και τρεις αριθμούς, έχουμε το 55, ένας κυρίαρχος αριθμός, το 10 και το 1, έτσι. Και ο αριθμός 10 για τους Πυθαγόριους είναι ο παράδεισος, το πούμε, είναι η δικαιοσύνη, η δικιά τους δικαιοσύνη, ο δικός τους παράδεισος. Και όχι μόνο αυτό, έχετε και δυνατότητες. Έχετε πολλές δυνατότητες, πολλά πράγματα να πετύχετε, αρκεί να αντιληφθείτε πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος ενεργειακά. Γιατί νομίζουμε ότι λειτουργεί αλφα-βήτα. Όχι, φίλες και φίλοι. Δεν λειτουργεί με α και β. Δυστυχώς λειτουργεί, ναι. Κάποιος θα πάρει μία απόφαση. Αυτή την απόφαση όμως που θα την πάρει? Θα την πάρει με κάποια κριτήρια. Και πολλές φορές οι άνθρωποι ενδόμηχα, εντάξει, την απόφασή τους δεν την παίρνουν με αυτό που μας λένε. Ναι, θα προσλάβω εσάς γιατί είστε ο καλύτερος ή η καλύτερη. Όχι. Θα τον προσλάβουν γιατί ναι, έχει προσόντα, αλλά και γιατί ταιριάζει η ψυχοσύνθεση, η χημεία. Σκεφτείτε το. Και φυσικά εννοείται ότι χρειάζεται να αλλάξουμε στη ζωή, να μάθετε και ναι, μπορεί και να θυσιάσετε και κάποια πράγματα προκειμένου να προχωρήσετε. Η καλύτερη εκδίκηση λοιπόν είναι να προχωρήσετε. Να μην θυσιάσετε άλλο το χρόνο σας για ανθρώπους οι οποίοι δεν σας δίνουν σημασία. Αυτό είναι το καλύτερο. Ωραία λοιπόν. Για να δούμε από τις Lenormand, για να το
βάλουμε εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Μάλιστα. Είναι συγκλονιστικό τώρα. Τι να σας πω. Εντάξει, βγήκε πάλι ο Φάρος, έτσι. Προστασία. Έχετε προστασία. Κάποιος άνθρωπος, κάτι, αν θέλετε και αν πιστεύετε και σε άλλες δυνάμεις, σας προστατεύει και είναι εκεί σαν φάρος για να σας οδηγήσει εκεί που χρειάζεται να σας οδηγήσει. Η επόμενη λοιπόν κάρτα είναι ο ήλιος, ρε παιδιά. Ο ήλιος. Τι ωραία κάρτα, πόσο λαμπερή. Βελτιώνει όλα τα πάντα και φέρνει αισιόδοξα αποτελέσματα. Η χειρότερη εκδίκηση που μπορείτε να κάνετε είναι να λάμπετε σαν τον ήλιο. Πόσες και πόσες φορές δεν έχετε αισθανθεί ανίκητοι, ανίκητες, όταν είστε με άλλους ανθρώπους, όταν γελάτε, όταν είστε σε μια διάθετη κατάσταση, τίποτα, τίποτα δεν σας διαπερνά. Αυτό λέει εδώ πέρα. Όταν δεν μπορεί να δεν σε διαπεράσει τίποτα, τότε είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση που μπορείς να πάρεις γενικότερα στη ζωή σου. Το επόμενο είναι ένα γράμμα. Okay, λοιπόν, το γράμμα, για να δω για κάτι άλλο εδώ. Εδώ έχουμε, όχι, δεν συνδυάζεται εδώ, για να δούμε. Α, έχει ήλιο. Ωραία, θα το εξηγήσουμε. Είναι μια πολύ καλή κάρτα, καλές ειδήσεις. Εντάξει, εκτός και αν γύρω-γύρω έχει αρνητικά πράγματα. Όχι, έχει όμως τον ήλιο, εγώ το συνδυάζω με τον ήλιο που είναι εδώ πέρα. Και να διαβάσουμε τι λέει εδώ, ήλιος, ο οποίος μας λέει πολύ καλά νέα που ίσως εκπληρώνουν μία ευχή σας. Η ευχή σας για δικαιοσύνη, η ευχή σας να προχωρήσετε, η ευχή σας να νικήσετε, η ευχή σας να αλλάξετε και η ευχή σας να καταλάβετε μπορεί να πραγματοποιηθεί. Βέβαια, πολύ σημαντικό, δεν είναι παθητικά. Εσείς θα το κάνετε. Εσείς θα το προκαλέσετε, έτσι. Γιατί τα ταρό δεν θα το κάνουν. Τα ταρό απλά λένε έναν χάρτη, τίποτε άλλο. Μια πηξίδα. Εσείς, γιατί αν εσείς πάνω σε χάρη λέτε, α, πολύ ωραία όλα αυτά, πολύ ωραία, αλλά αν δεν το κάνετε, ας πούμε, δεν προχωράτε. Και το επόμενο είναι και το δαχτυλίδι. Α, δαχτυλίδι, για να δούμε πού άλλο έχουμε δαχτυλίδι. Λοιπόν, έχουμε καρδιά δαχτυλίδι, έρωτας. Και αυτή μια πολύ ωραία κάρτα. Είδατε που βγαίνουν ομόρφες κάρτες, παιδιά, για να σας δείξουν την αισιοδοξία και να ανέβετε. Είδατε με πόση σοφία απαντάνε οι κάρτες. Και μιλάνε για δεσμό, για ευτυχία και να περιβάλλεστε εσείς με θετικούς ανθρώπους στη ζωή σας. Βέβαια, εδώ σημαίνει και δέσιμο, συμφωνία και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Ωραία, το αφήνω εδώ πέρα. Το δαχτυλίδι λοιπόν σημαίνει και δέσμευση. Σημαίνει και μία δέσμευση προς τον εαυτό μου να κάνω κάποια πράγματα. Βέβαια, έχει και τη δέσμευση, εννοείται, και με ανθρώπους και με συμφωνίες. Για δείτε εδώ πέρα, είμαι φάρος, ο φάρος, έχω τον ήλιο μέσα μου, τίποτα δεν με σταματάει. Όμορφα πράγματα, καλές ειδήσεις έρχονται στη ζωή μου και με βοηθάει πολύ και ο ήλιος, όπου οι ευχές μου εκπληρώνονται και το δαχτυλίδι σημαίνει δέσμευση, ώστε εγώ τελικά να βγω νικητής, νικήτρια. Και αυτή είναι η χειρότερη εκδίκηση για έναν άνθρωπο. Να τους δείξω ότι είμαι ο ήλιος, ότι έχω φάρο και ότι μπορώ να τα καταφέρω. Ή προσέξτε, και νέος έρωτας. Ο έρωτας έρχεται, προσέξτε, με πολλές μορφές, δεν είναι μόνο μία μορφή. Ναι, άλλοι λένε το πάθος, άλλοι λένε ο ρομαντισμός, άλλοι λένε η αγάπη, άλλοι λένε η συντροφικότητα. Έρχεται με πολλές μορφές και αλλάζει και μεταλλάσσεται. Αυτό είναι το μήνυμά σας. Να το σκεί ο έρωτας εδώ. Ωραία. Το παίρνω. Το παίρνω σιγά σιγά για να πάμε λοιπόν μετά στην τρίτη κάρτα εκδίκησης και στην τρίτη μας επιλογή. Μισό λεπτό να τα μαζέψω. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εσύ που είσαι καιρό στο κανάλι μου, σε ευχαριστώ για την υποστήριξη, έτσι τώρα λίγο στο κενό που βρίσκουμε και πάμε στον πύργο. Όταν τα πράγματα καταστρέφονται, όταν θέλουμε να δούμε τους ανταγωνιστές μας, τους εχθρούς μας, θα μου πείτε, εσύ σαν κανάλι θες να οι ανταγωνιστές σου, όχι ρε παιδιά, εντάξει είπαμε. Λοιπόν, υπάρχουν εξαιρετικά κανάλια που λένε ταρού, δεν θα πω ονόματα και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν εξαιρετικά κανάλια, εσείς τώρα έχετε την κρίση και τα λοιπά, απλά τώρα επειδή το είπαμε έτσι χαριτολογώντας. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εγώ μπορεί να το λέω αυτό, κάποιοι άλλοι όμως μπορεί να με θέλουν να με βλέπουν εμένα γκρεμισμένο, λέω ένα παράδειγμα, ή εσάς τη δουλειά θέλουν να σας βλέπουν γκρεμισμένο, ή τη σχέση σας ή το γάμο σας να θέλουν να τη δουν έτσι ακριβώς, να διαλύεται.
Τι θα κάνουμε λοιπόν, πώς θα εκδικηθούμε, ποια είναι τα βήματα που θα κάνουμε για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Ωραία, για να δούμε. Ένα λεπτό, να ανακατέψω. Και βέβαια, όχι μόνο θέλουν να σε δούνε στα να πέφτεις και να σε καταστρέψουν, σε θέλουν να σε δούνε με δοκιμασίες, να περνάς πολύ πόνο, πραγματικό πόνο και αρρώστια κιόλας, και να περνάς πάρα πολύ δύσκολα και άσχημα. Ναι, έτσι είναι. Όχι, θα σας αφήνανε. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο είναι, μάλιστα, εδώ είναι ένας βασιλιάς ξυφών, μάλλον κάτι ελκύεται. Ένας εγώ καιρός κρύβεται εδώ από πίσω και φυσικά ζώδια και οροσκόποι του αέρα. Υδροχόοι, δίδυμοι, ζύγοι. Με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και μπλέκονται στα πόδια. Εδώ βέβαια σημαίνει και μπλεξίματα και νομικής φύσεως. Μπλεξίματα που έχουν να κάνουν και με την υπογραφή. Επίσης έχει να κάνει και με σώματα όπως αστυνομικοί, στρατιωτικοί κτλ. Προσέξτε το εδώ, σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο είναι ένα εμπόδιο εδώ. Α, και επίσης, ναι, και κυρίως εδώ είναι υδροχός και φυσικά είναι δυνατός αυτός, δηλαδή εδώ έχει μια εξουσία ή έχει εξουσία πάνω σας, κατά κάποιο τρόπο. Και το επόμενο, α, μάλιστα, πάλι ξύφι, τρία ξύφι εδώ στη σειρά, ο ακόλουθος ξυφών. Η ανοριμότητα, η αντιπάθεια, δείτε εδώ, οι αντιζηλίες σε όλο το μεγαλείο, Αφροδίτη. Πώς ήμασταν όταν ήμασταν παιδάκια και λέγαμε, α, ο εκείνος στο σχολείο, στο γυμνάσιο, δεν ξέρω τι, και κριτικάραμε και κάναμε και θα πάει αυτός 15 αμελές, θα κάνει, δηλαδή ένα, μια ανοριμότητα. Και επίσης εδώ είναι και το κουτσομπολιό, είναι και η κακολογία, είναι και τα άσχημα λόγια, είναι και οι μηχανογραφίες, είναι γενικότερα τα λόγια τα άσχημα. Μάλιστα, έτσι είναι. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε, θα τα μαζέψουμε τώρα, να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε να δούμε την ανάλυση μας. Λοιπόν, για να επιλέξω. Παρελθόν, μάλιστα, η δύναμή σας. Σας κλέβαν τη δύναμη. Εκεί που πηγαίνατε εσείς με δύναμη να βρείτε τη δύναμή σας, την αισιοδοξία σας, τη λάμψη σας, τσακ, σας την, αυτή εδώ η προηγουμένη, σας την παίρνανε, τη δύναμη. Σας την κλέβανε. Το είπαμε και προηγουμένως. Και τι σας θέλουνε? Σας θέλουνε, όχι λιοντάρι, σας θέλουνε έτσι, σε υποτίμηση, να σας ελέγχουνε. Ωραία. Αυτό βέβαια είναι στο παρελθόν. Γιατί στο μέλλον, αυτό το οποίο έρχεται, ο εκδικησάρα που έρχεται, φεύγω μακριά, παίρνω, ναι, ξέρω ότι έχτισα, ξέρω ότι έφτιαξα, παίρνω ό,τι είναι να πάρω και φεύγω για να πάω να κάνω μια καινούργια αρχή στη ζωή μου. Αυτή η κάρτα σημαίνει το φεύγω. Σημαίνει απογοητεύτηκα, με απογοητεύσατε συναισθηματικά, η ψυχή μου άντεξε, αλλά δεν μπορεί άλλο και σηκώνομαι και φεύγω. Ωραία λοιπόν, για να δούμε. Επόμενη κάρτα, μυαλό. Εξωτερικό περιβάλλον, τι σκέφτεστε, τι γίνεται και είναι η κρίση. Θέλετε να πάρετε αποφάσεις, σκέφτεστε ότι κάποια πράγματα στη ζωή παίρνουν την τελική τους μορφή και εξαρτάται από εσάς η δύναμη της απόφασης, αλλά καμιά φορά αυτή η απόφαση δεν είναι και τόσο ευχάριστη για όλους, έτσι. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι. Και το σκέφτεστε, βέβαια υπάρχει και το κάρμα εδώ από πίσω, να γνωρίζετε ότι όταν κάνετε αυτό που λέει η καρδιά σας, η ψυχή σας, είναι η σωστή απόφαση και θα σας δικαιώσει. Πώς λέμε πολλές φορές ήταν δύσκολη απόφαση αλλά δικαιώθηκα. Πώς πολλές φορές λέμε πέρασα από δυσκολίες αλλά τελικά νομίζω ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Έτσι. Τι έρχεται στα πόδια σας και σας σταυρώνει και είναι στις δυνατότητές σας και είναι η χαρά. Θέλετε χαρά, θέλετε να είστε χαρούμενοι. Και θέλετε να σας προσκαλούν. Σας αρέσει να σας καλούν, να σας βάζουν στο σπιτικό τους μέσα. Φίλοι να ανοίγουν την καρδιά τους. Αυτό σημαίνει διότι έτσι νιώθετε ολοκλήρωση, την αγάπη και την ολοκλήρωση. Ναι.
Θέλετε να ανθίσετε μέσα από ανθρώπους και κυρίως, αλλά να ξέρετε ότι εδώ σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σας αγαπάνε και είναι στα πόδια σας, πέφτουν στα πόδια σας για να σας βοηθήσουν. Εδώ είναι και το σπιτικό, εδώ είναι και η οικογένεια, έτσι, εδώ είναι και οι φίλοι, είναι και ο τόπος συνάντησης, είναι πολλά πράγματα. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε το υπόλοιπο, όπως βλέπετε, εδώ τι σημαίνει. Εδώ έτσι να κάνουμε μια μικρή αναλυσούλα, είναι ότι χάσατε δύναμη, σας πέρανε, σας ρουφάγανε ενέργεια, χάνατε δύναμή σας, δεν αντέχατε άλλο. Λέτε, δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί άμα έχετε, ας πούμε, έναν δύσκολο άνθρωπο συνέχεια από πάνω σας, κάποια στιγμή σας έχει πάρει όλη την ενέργεια. Γυρνάτε σπίτι μετά και είστε διαλυμένοι, διαλυμένες. Όμως, φεύγετε. Αυτό λένε εδώ. Φύγε. Κάνε το δικό σου κομμάτι. Η ώρα της κρίσης, ναι, θα υπάρξει δικαίωση και πλούτονας εδώ από πίσω και καρμικά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που σ' αγαπάνε. Είναι γύρω σου, είναι κοντά σου, είναι στο περιβάλλον σου. Πάμε λοιπόν τώρα. Για να δούμε μια κάρτα της Lenormand και είναι η καρδιά. Έλα ρε. Τι ωραία κάρτα. Η κάρτα του έρωτα, της αγάπης, της φιλίας, έτσι. Καλός Ιωνός. Και φυσικά για εσάς παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο έρωτας. Γι' αυτό βγήκε εδώ και η οικογένεια και η στήριξη και οι άνθρωποι και η χαρά και το σπιτικό. Γιατί ο έρωτας είναι πάνω σε χάρη ότι δύο άνθρωποι, ο ένας πηγαίνει στο σπίτι του αλλού, είναι σαν να ζουν σε ένα σπίτι, έτσι, είναι μια επίσκεψη κατά κάποιο τρόπο. Ωραίο αυτό. Καρδιά λοιπόν, έλα, για να δούμε το επόμενο. Τι έχουμε να μας βγει στο επόμενο. Ένα λεπτό γιατί έχει κολλήσει εδώ η καρτούλα. Λοιπόν, όπα, μισό λεπτό γιατί βγήκε άσχετη. Α, τι προσέχουμε. Έχει βγει το φίδι. Εδώ έχετε πληγωθεί από τον έρωτα. Είναι αμφιλεγόμενη κάρτα, δύσκολη κάρτα. Σας λέει επίσης ότι χρειάζεται να προσέξετε πάρα πολύ το γύρω-γύρω περιβάλλον σας. Προσέξτε μην σας προδώσουν την καρδιά, οι φίλοι, το παίζουν φίλοι, γιατί ίσως εδώ σε αυτό το σπίτι, να το πούμε, σε αυτό το χώρο, στη συνάντηση, υπάρχουν κάποιοι που σας αγαπάνε, αλλά και κάποιοι άλλοι όμως που σας μοχθούν και δεν σας θέλουν. Και μεγάλη προσοχή σε θέματα έρωτα. Μάλλον επειδή έχετε πολύ καλή καρδιά, έχετε πολύ μεγάλη καρδιά, μεγάλο συναισθηματικό κόσμο, ερωτεύεστε πολύ εύκολα, παθιάζεστε, αλλά η ανταπόκριση δεν είναι ίδια. Και νιώθετε προδοσία. Ή κάποιος σας πλησιάζει με άλλο αρσενικό, ας το πούμε αν είστε γυναίκα, ή θηλυκό αν είστε άντρας, με πονηρό σκοπό. Και τι παθαίνουμε? Μας τρώνε την ενέργεια, νιώθουμε αδύναμοι, μετά αναγκαζόμαστε να φύγουμε, να πάρουμε το δρόμο μας, να δούμε πού θα πάμε. Λέμε, μα γιατί έγινε, μα γιατί έγινε αυτό, μα γιατί δεν έρχεται μια δικαιοσύνη, μα γιατί Θεέ μου έχει συμβεί αυτό. Έχετε όμως το περιβάλλον το ισχυρό και προχωράτε. Πολύ ωραία. Για να δω. Η επόμενη κάρτα είναι η Σελήνη. Πολύ καλή κάρτα. Εντάξει, ευτυχώς. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή καλό ντέκα, στο πούμε. Πολύ θετικά, επηρεάζει πολύ θετικά γενικότερα. Με την καρδιά σημαίνει η σχέση σας προχωράει καλά. Θα μου πείτε, μα εδώ βγήκε άσχημο. Εδώ βγαίνει καλό. Ναι, διότι παίρνει όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων, γιατί είπαμε είναι γενικό, στο οποίο σου λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει φίδι, αλλά προσέχουμε όμως, γιατί μπορεί να είναι φίλος, και σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει ότι ναι, η σχέση προχωράει ή υπάρχει. Αν δεν έχετε σχέση, σημαίνει ότι με τους ανθρώπους με τους οποίους είστε ή το περιβάλλον σας αγαπάει πάρα πολύ και σας στηρίζει. Αλλά είναι μια κάρτα που σημαίνει και δημιουργικότητα και ομορφιά και νέες ιδέες. Ελαττώχεται αυτό το δυναμικό. Πολύ ωραία. Και στο επόμενο, το οποίο βγαίνει, είναι λοιπόν μια περίεργη κάρτα, είναι το μαστίγιο. Οκ. Διαφωνίες. Προσέξτε λοιπόν τους καυγάδες, τις διαφωνίες, έτσι. Διότι εδώ θέλουν κάποιοι άνθρωποι να σας κάνουν απρόσεκτους, απρόσεκτες, ώστε να πέσετε στην παγίδα που σας στείνουν λοιπόν. Άρα έχουμε μία ισορροπία πραγμάτων, γιατί έτσι απαντάνε και οι κάρτες, και έχουν σοφία λοιπόν, διότι από εδώ, από αυτή τη ζυγαριά, έχουμε καρδιά και σελήνη και αίσθημα, και από εδώ έχουμε φίδι και μαστίγιο. Πρέπει να τα προσέξετε αυτά, πρέπει να δείτε. Οπότε θα μου πείτε, η καλύτερη εκδίκηση είναι φεύγω από το φίδι, φεύγω από το μαστίγιο. Φεύγω, γιατί κοιτάξτε και πως έπεσαν πάνω σε αυτή την κάρτα που δηλώνει το φεύγω. Φεύγω από έναν άνθρωπο ο οποίος με κακομεταχειρίζεται. Φεύγω από έναν άνθρωπο ο οποίος με κακολογεί.
Φεύγω από εκεί το οποίο δεν με αγαπάνε. Παιδιά, έτσι είναι. Διότι έχω από την άλλη πλευρά και ανθρώπους που έχουν καρδιά, έχουν αίσθημα και μπορώ να τα βρω αυτά. Και αυτά εδώ πέρα είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση. Η καρδιά σας, το αίσθημά σας ότι εσείς αισθάνεστε ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να αισθανθούν. Και στο γεγονός ότι έχετε τη δύναμη να φύγετε και να προχωρήσετε στη ζωή σας. Ωραία. Πολύ ωραίο. Ελπίζω να σας αρέσει γενικότερα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό, έτσι. Έχει πολύ βαθιά νοήματα και πολύ ωραίους τρόπους αντιμετώπισης. Είδατε με τι σοφία απαντάνε τα ταρό. Πόσο ωραία απαντάνε. Με τι σοφία, με τι γνώσεις. Σε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα το οποίο έχουμε βάλει. Διότι, μην νομίζετε, είναι και περίεργο το θέμα. Και μπορεί να ξεφύγει κιόλας. Λοιπόν, δεν μιλάει για εκδίκηση με κακό σκοπό, έτσι, με κακό τρόπο, απλά να το χτυπήσω. Μιλάει, βάζω τα όρια μου, εντάξει, έγινε αυτό που έγινε, οριοθετούμε, βλέπω τα λάθη μου και πάω να τα διορθώσω. Ωραία. Και η επόμενη είναι η κρίση. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Εδώ σου λέει αποφάσεις. Σκέψου, αποφάσισε. Ποιες είναι οι σκέψεις σου, τι έχει γίνει στο παρελθόν, τι έχεις κάνει, μήπως έχεις φταίξει κι εσύ, μήπως έχεις κρίνει λάθος τους ανθρώπους. Συμβαίνει, την πατάμε πολλές φορές. Όλοι την πατάμε. Όσο κι αν λέμε ότι εντάξει, το διαισθανόμαστε κάπου, αλλά με κάποιο τρόπο μετά κάπως την πατάμε. Έτσι δεν είναι, έτσι. Ωραία, λοιπόν, για πάμε. Εδώ, εδώ και εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι αυτό εδώ. Σας παίρνει τη δύναμη για εσάς. Σας την έχουν κλέψει τη δύναμη. Νιώθετε αδυναμία. Νιώθετε ότι σας έχουν πείσει ίσως κιόλας ότι είστε πρόβατα. Δεν είστε λιοντάρια. Σας έχουν πείσει ίσως ότι ξέρεις κάτι, είσαι πολύ αδύναμος εσύ. Εγώ εδώ πάνω, στηρίξω πάνω μου. Για κάτσε ρε φίλε, όπα, μισό λεπτό. Προσέξτε το. Το επόμενο είναι μια οικογένεια. Τώρα, σας την στερήσανε αυτή την οικογένεια. Ήσασταν σε μια οικογένεια όχι και τόσο... Ήσασταν σε μια σχέση όχι και τόσο καλή. Γιατί έχουμε και πλουτόνιες ενέργειες. Αν και είναι από τις καλές κάρτες, παρόλα αυτά όμως, εδώ δηλώνει λίγο, το βλέπουμε λίγο στο αρνητικό του κομμάτι. Έτσι, γι' αυτό το λέμε. Έτσι, και μια γυναίκα εδώ, επικίνδυνη και η Σελήνη. Έχουν κάνει σχέδια για εσάς στα σκοτάδια. Sorry που σας το λέω έτσι, μην τρομάξετε. Μιλάνε άνθρωποι ψιθυριστά, έχουν ψιθυρίσει για εσάς, όχι με καλό σκοπό, κυρίως γυναίκες, και δεν είναι απλά το κουτσομπολιό, είναι η πλεκτάνη και η παγίδα. Πλεκτάνη παγίδα, να τις πάρουμε τη δύναμη να μην είναι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος. Ωραία. Πάμε να κάνουμε λοιπόν, να ρίξω λίγο να ανακατέψω ακόμα. Okay. Η ευτυχία. Έρχεται η ευτυχία, έτσι. Γιατί βγήκε, απετάχτηκε αμέσως. Πράγμα που σημαίνει ότι κυνηγήστε την ευτυχία. Πάρτε τη δύναμή σας για να βρείτε την ευτυχία. Και πάμε να δούμε. Παρελθόν. Το τέλεος που βγαίνει αυτό εδώ. Okay. Μπορεί να είναι και μια, μπορεί να είναι διαζύγιο, μια διαλυμένη οικογένεια και δεν το λέμε άσχημο έννοια. Μπορεί να είναι μια προβληματική οικογένεια, μια οικογένεια που έχει πέρασει πολλά εσύ το ένα το άλλο. Πολλές οι περιπτώσεις, αλλά δείχνει τη δυσκολία. Κάτι όμως ολοκληρώνεται. Το επόμενο είναι, προσέξτε γενικότερα, τις επιλογές που θα κάνετε. Διότι είναι και καρμικές εδώ πέρα επιλογές. Διότι εδώ σημαίνει και τρίτο πρόσωπο. Είστε εσείς ο τρίτο πρόσωπο ή κάποιος άλλος τρίτο πρόσωπο, αλλά πληγώνεστε. Και το μήνυμα το θετικό που βγαίνει εδώ είναι σταμάτα να πληγώνεις την καρδιά σου. Ήρθε ο καιρός, ήρθε η στιγμή να κοιτάξεις μόνο την καρδιά σου και όχι να μπαίνεις σε βάρος και σε αγώνες. Εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο το οποίο βγαίνει είναι, okay. Παρακαλάτε για επιτυχία και για κάποια καλά νέα. Από το εξωτερικό περιβάλλον γενικά, αλλά και οι σκέψεις σας αυτές είναι. Αχ και να γίνει αυτό, αχ και να γίνει εκείνο, μια επιτυχία, ένας καλός ιονός, έχετε έναν Ποσειδώνα εδώ που σας δίνει και διέστηση, καλή κάρτα, με αρκετό, είναι και επικοινωνία που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει ή θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας για καλό σκοπό όμως. Προσέξτε μόνο, μήπως είναι κάποιος άνθρωπος από αυτούς εδώ που σας έχει προδώσει, αν το κάνει για κακό σκοπό.
αν το κάνει με πονηρό σκοπό και σας πληγώσει πάλι. Αλλά προσέξτε ρε παιδιά πάντα πώς έρχονται τα πράγματα και εκεί που κάπως υπάρχει μια δυσκολία έρχεται να μας δώσει θάρρος. Και τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε το αστέρι. Να το αστέρι εδώ. Η ελπίδα είναι παιδιά εδώ. Η ελπίδα, ο σκοπός, η πνευματικότητα, οι βοήθειες οι οποίες έρχονται στη ζωή σας αρκεί να τις δεχτείτε. Υδροχόος εδώ, εδώ είναι ζώδια νερού, εδώ ζώδια αέρα, εδώ ζώδια φωτιά και εδώ μια μεγάλη αρκάνα. Ωραία, πολύ καλός συνδυασμός. Οπότε, αυτό το οποίο λέμε τώρα εδώ σαν εκδίκηση είναι ξεφεύγω από τα προβλήματα, προχωράω, δεν θα αφήνω να με πληγώνουν πια τρίτοι άνθρωποι στη ζωή μου. Μαθαίνω κάποια ευχάριστα νέα τα οποία μου δίνουν δύναμη και αισιοδοξία ή σκέφτομαι εγώ θετικά και κάνω αλλαγές στη ζωή μου. Εδώ σημαίνει και σκέφτομαι να κάνω και αλλαγές στη ζωή μου, να φύγω, να μετακινηθώ, ταξίδι ή οτιδήποτε άλλο. Και να καταλάβετε ότι έχετε άστρο. Ναι, έχετε άστρο. Ναι. Αυτή είναι η εκδίκηση. Να πείτε στον άλλον, πάνω σε σας λέει, θα σε αφήσω μόνη σου, θα σε εγκαταλείψω. Φύγε, έχω άστρο εγώ, θα τα καταφέρω. Ε, δεν θα ήταν ωραία απάντηση. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε στο, να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε, τι μας βγαίνει. Α, οκ, okay, λοιπόν, βγαίνει μια αλεπού. Πονηροί άνθρωποι, έτσι. Ίσως να σημαίνει και εσείς να δείξετε λίγο πονηριά, λίγο τάκτ, λίγο διπλωματία, λίγο στρατηγική, έτσι, σε κάποια πράγματα τα οποία εσείς έχετε, αντιμετωπίζετε. Το αφήνουμε εδώ, αλλά σημαίνει γενικά και την πονηριά και των άλλων ανθρώπων. Μην ξεχνάτε, είναι όλα ένας καθρέφτης. Αυτό που κάνουμε το ελκύουμε καμιά φορά. Λοιπόν, το επόμενο, φάρος, πολύ καλή κάρτα. Για να δω κάτι άλλο εδώ. Okay, ναι. Φως. Έχετε και προστατευτικές δυνάμεις. Έχετε και ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί και σας προστατεύουν και σας δίνουν δύναμη και σας αγαπάνε. Αυτό είναι πολύ καλό. Η επόμενη κάρτα είναι... Οπα, ναι, μαχαίρι. Σας έχει βγει μαχαίρι πάλι εδώ. Μαχαίρι εδώ, μαχαίρι εδώ. Λοιπόν, όμως λέει εδώ το μαχαίρι ότι εξαρτάται τώρα από την περίπτωση για να δούμε αν έχει πέσει. Όχι, δεν έχουμε κάποιες από αυτές τις, εντάξει, αλεπού έχουμε και φάρο. Λοιπόν, λέει εδώ ότι παίζει ρόλο που σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε, να πάρετε μια απόφαση και κάτι να διακόψετε. Παίρνω απόφαση, το αποφασίζω, παίρνω απόφαση εδώ και διακόπτω. Κάτι πρέπει να σταματήσετε. Τι είναι αυτό τώρα? Εσείς γνωρίζετε και αυτή είναι η καλύτερη εκδίκηση. Παίρνω το μαχαίρι που λένε ή ξηγέ με σπαθί ή παίρνω το μαχαίρι και κόβω σχέσεις. Τέρμα, γεια σου. Δεν σε θέλω πια στη ζωή μου ή δεν ξέρω, τώρα το λέω γενικά. Εντάξει. Και το άλλο που βγαίνει, βγαίνει μια άγκυρα. Μάλιστα. Η άγκυρα, okay, η άγκυρα συμβολίζει, είναι μια από τις, συμβολίζει ασφάλεια, είστε ασφαλείς. Προχωρήστε λέει. Εντάξει, έχετε κάνει κάποια σχέδια, κάποια πράγματα. Εσείς, λέει εδώ, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας, σταθείτε στο ύψος σας. Εντάξει, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν υπάρχει, για να δούμε πώς συνδυάζεται με κάτι άλλο, τριφύλι, πλοίο, μαστίγιο δεν έχουμε, σύννεφα, ποντίκι, οκ, δεν έχουμε, μαχαίρι έχουμε. Εντάξει, οκ. Εδώ σας μιλάει για ειλικρίνεια, εδώ σας μιλάει για να πάρετε αποφάσεις, εδώ σας μιλάει να είστε ειλικρινείς, να ξέρετε τι θέλετε. Κόψτε αυτό το οποίο θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται πλέον στη ζωή σας, είναι η καλύτερη εκδίκηση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τοξικοί άνθρωποι, ας φύγουν. Τοξικά ζώδια, ας φύγουν. Τι να κάνουμε. Αν δεν περνάτε καλά, δεν είστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες, θα μαυρίζετε συνέχεια την καρδιά σας έτσι με αυτό το πράγμα. Όχι, δεν πάει. Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό. Οπότε, φίλες, φίλοι, ναι, χρειάζεται καμιά φορά και πονηριά, χρειάζεται και ένας τρόπος δημιουργικός και άλλης προσέγγισης για να επιβιώσουμε και σε αυτή τη ζωή. Πάρ' το αλλιώς λέει εδώ. Έχεις ανθρώπους που σε βοηθάνε, ξεκαθάρισε τα πράγματα, έχεις όμως και ένα σταθερό σημείο αναφοράς, αλλά και στάσου στα πόδια σου, στη δύναμή σου, σε ό,τι και αν έχει γίνει. Αυτό και αν είναι εκδίκηση. Να σταθείς στα πόδια σου, να σε βλέπουνε παλικάρι, παλικάρισα με το πατσιμάγκισα, να σηκώνεσαι και παρόλο που σου έχει συμβεί εκεί δύναμη, βράχος. Και φάρος κιόλας να βοηθάς και τους άλλους ανθρώπους. Γιατί στο τέλος, ξέρεις τι, θα κοιμάσαι ήσυχος, ήσυχη τα βράδια. Ωραία, αυτό ήταν φίλες και φίλοι.
Νομίζω ήταν πολύ δυνατό, πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Να το ευχαριστηθήκατε, να πήρατε τα μηνύματα, να διασκεδάσατε κιόλας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ πέρα κοντά μαζί μου. Γράψτε ό,τι θέλετε κάτω από το βίντεο, αν θέλετε κάποια παρατήρηση, κάποια επικοινωνία, να τα πούμε. Αν είσαι καινούριος, μπορείς και να γράψεις ότι «Α, είμαι καινούριος, καινούργια, ήρθα στο κανάλι, να σε καλωσορίσω, να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια, λοιπόν, να γνωριστούμε ίσως», κτλ, κτλ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, καλή συνέχεια, να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό Πάσχα, να περάσετε πολύ καλά όλοι, ναι, γιατί το γυρίσαμε εν ώψη Πάσχα και επειδή είναι και η αγάπη, γι' αυτό κάναμε λοιπόν και αυτό το βιντεάκι, εν ώψη κιόλας και του Πάσχα, όπου μέσα από αγάπη θα εκδικηθούμε εμείς και όχι από μίσος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.